Οριμάζουν οι συνθήκες για την προσφυγή της Λευκωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας εν μέσω τουρκικών μεθοδεύσεων στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου. Στα χέρια του Προέδρου Αναστασιάδη βρίσκεται ήδη η μελέτη που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών, στη βάση της οποίας θα κριθεί εάν προσφέρεται μια ενδεχόμενη προσφυγή. Πλήρους ενημέρωσης για το θέμα αλλά και για τους ευρύτερους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Κυπριακό έτυχαν σήμερα ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της κατεχόμενης πόλης σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο για όλα τα θέματα τα οποία και την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των διαβημάτων, των μέτρων, των κινήσεων που κάνει η Κυπριακή Κυβέρνηση. Θα θέσει το θέμα στην ετήσια Γενική Συνέλευση, θα θέσει το θέμα στην Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προετοιμάζονται για την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αν χρειαστεί, θα το μελετήσουν με τους νομικούς. Ποιες θα είναι ή τα θετικά ή τα αρνητικά σε τέτοια περίπτωση. Η κυβέρνηση και Δήμος Αμοχώστου κάνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο ασκήσεις επί χάρτου με στόχο την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας και των μεθοδεύσεων στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου. Η μελέτη αφορά αποκλειστικά, έχει ως αντικείμενο, αν θέλετε, μελέτης, το θέμα της ενδεχόμενης προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα από τη στιγμή που το επόμενο βήμα γίνεται και είναι η υποβολή της έκθεσης της μελέτης στον Πρόεδρο, σημαίνει ότι εσείς ήρθατε σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους. Και το λέω ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξαν επαφές με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και άνοιξε ο δρόμος για αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία του Δήμου Αμοχώστου θα έχει το επόμενο διάστημα επαφές για το θέμα με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θετικά απάντησε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο αίτημα του Δημάρχου Αμοχώστου για σύγκληση το επόμενο διάστημα του Εθνικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος στην Αμόχωστο. Μηνύματα για την Αμόχωστο εν μέσω τουρκικών μεθοδεύσεων στέλνει μεταξύ άλλων μέσω αποκλειστικής του συνέντευξης στο ΟΜΕΚΑ και στο